Φτάσαμε στο οχυρόδρά μας, στο μουσείο του οχυρού Λύση. Οι Γερμανοί τη νύχτα της 6ης προς την 7η Απριλίου συγκέντρωσαν σημαντικές δυνάμεις στο χωριό Οχυρό, στον παιδινό χώρο μεταξύ των οχυρών Ντάσαβλη και Παρταρούσκα, καθώς και στις βόρειες πλευρές του υψώματος Ουσόγια. Το οχυρό Λύσε στις 5 το πρωί βάλετε με πυρά του γερμανικού πυροβολικού επί 20 λεπτά χωρίς να ακολουθήσει εχθρική επίθεση. Την αυγή, το λεκανοπέδιο του κάτω Ευρωκοπίου, καλύπτεται από ομίχλη και πέφτει ψηλή βροχή. Από το χωριό Οχυρό, δύναμη τάγματος εκτελεί πυρά εναντίον των φαντομάτων του Οχυρού Λύσε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η όλη και το πυροβολικό των υπερασπιστών του Λύσε προξενούν σημαντικές απώλειες στους Γερμανούς που βρίσκονται μέσα στο χωριό Οχυρό. Οχυρό Ντάσαβλη. Στις 10, τμήμα της γερμανικής δύναμης με πεζικό και άρματα, εποφελούμενο της πυκνής ομίχλης, επιτίθενται εναντίον του οχυρού Ντάσαβλη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εδώ γινόταν οι χειρίσεις. Το ιατρείο. Να υπάρχει χώρος ικανός, έτσι ώστε για τουλάχιστον 15 μέρες οι οπλίτες που θα ήταν μέσα θα είχαν εδώ πέρα μέσα και το νερό τους, την τουαλέτα τους, τα πυρομαχικά τους. Πόσοι ήταν εδώ μέσα, πόσοι τους άντεχε το οχυρό. Το οχυρό μίση σχεδιάστηκε για χίλιους, έτσι. Στο πόλεμο τώρα, επειδή είχαμε πει την οδηγία που είπε. Χώρος πυραμαχικών. Ναι. Εδώ έχουμε μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Α, εδώ. Ναι. Όταν θα λειτουργήσει δηλαδή το μουσείο, θα βλέπει μέσα από τους υπολογιστές, δηλαδή... Το χειρό λύσε περιγούμαστε. Θα γίνει μια έκθεση, δεν είναι ακόμα έτοιμα όλα τα πράγματα. Θα εκτεθούν δηλαδή κάποια πράγματα, κάποια να ξεχωρίσουν από σκόρτες από κοριακά. Πάντω άκου σκεφτείς ότι συνέβησαν αυτά και δεν είναι παραμύθια. Θα ακούσουμε καλά πρόξη. Αυτό το έτσι καλά. Θα σου πω σε κάτι σκέφτομαι. Α, χαιρετήματα. Γολγοθάς. Ψάξε να βρεις και έναν άλλον, αφού το σκότωσες. Για ψάξε να βρεις κι άλλο. Άρχισε ο βομβαρδισμός. Κάμερα παίρνεις, βρε! Ναι, βρε! Τι παίρνεις, πισίνι! Αχ! Ωραία! Για κάλα και βροχή!
Πάρ' το τφέκ, ρε. Μεσημεριανό φαγητό στο χειρό. Με μια σπάτουλα έπειρε άκουμα. Λίγο να τη σπρώξουμε. Δεν πειράζει, πουλάκι μου. Κάτσε, χρόνια πολλά φανταζή. Ωραία, από εκεί μεριά. Πόσο είναι το 9, ρε. 9. Εντάξει, καλά. Μανούλα. Εγώ έχω γιο κι άλλη δεν έχει το πουλάκι μου. Πρωταπριλιά κλείνει 9 χρόνια. Λέει, είπαμε να γιορτάσουμε με τους φίλους μας, τους ταξιαριώτες. Τέτοια χαρά που μου έχω την έρθει. Δεν τα ράβω. Ναι. Το πιτσιρίκι, το αγόρι μου. Τα αριστρό. Εσύ φανταζούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να ένα στο φως. Μπράβο! Έλα τα μικρά, κάτσε μικρέ και εσύ και στην... Κάτσε τα μικρά. Φυσάμε, φυσάμε. 1, 2, 3. Μπράβο τα μικρά. Παναγιώτη, πάμε. 1, 2, 3. Έλα Παναγιώτη. Γέλη βοήθησε. Άντε Γέλη, Παναγιώτη. Ναι. Το γλυκό μου να μην ακουμπάει. Ας το έτσι όπως είναι αυτό. Ας το στήσουμε. Πλατεία του Οχυρού. Λίμνη Λευκογείων. Στη Φλόρινη. Πάνω από το φράγμα της λίμνης Λευκογείων. Και έχει από εκεί την υπερχή. Εγώ είμαι αλαφρύς. Όχι όσο λες. Δημιουργήθηκε για αρδευτικούς σκοπούς. Τώρα που είχαμε την πλάτη ήταν καλά, τώρα...
που προέρχεται αυτό το νερό. Μόνο τις κλίσεις δεν έχει κανένα ποτέ από εδώ. Κάτι κουρασμένα παλικάρια εδώ. Λεβάνια τραβάει ο κόσμος. Όλοι καθήκαν. Αυτή είναι η άρτη επιθέντες από την Βουλγαρία. Νευροκόπη. Στην πλατεία των Ευρωκοπίων. Το Δημαρχείο. Αρκετή ομίχλη. Τι είναι αυτό, έλατα. Τεράστια έλατα. Στο Hotel Grand Chalet, στο Γρανίτι. Στο Φαλακρό, στο χιονοδρομικό κέντρο. Είναι αφήσει τη συμφωνία σε καφέ.
Πάνε να πιει. Α, εδώ είναι μια ταβέρνα. Ναι. Το σπίλο του Αγκίτη. Πλησιάζουμε το ποτάμι. Το ποτάμι του Αγκίτη, πηγαίνοντας για το σπήλαιο. Κάτω εκεί μας να σου πει. Από εκεί να πάρεις όλο τον κόσμο. Από εκεί βγάζει το ποτάμι. Από εκεί βγάζει. Τι. Αχ, γλυκιά μου. Περισσότερα για το σπουλίο να πω ότι δεν επιτρέπεται όμως μέσα η φωτογράφηση όπως και η βιντεοσκόπηση. Τίποτα. Έλα. Πολύ, γιατί στροφή εδώ. Άμα πει. Και να. Στο νησάκι στη Δράμα. Άμα πει. Που λείπεις πέ. Ναι. Πε στροφή έχει εδώ. Ναι, ναι. Μπορεί ναι. Να είναι υπέστροφη. Παίρνει στροφή δηλαδή. Τι νερό ρε είναι αυτό. Κάκι μπάπιες παιδιά τις είδατε. Α, τι ωραίες. Είναι το πιστόλι. Είναι το όπλο και δεν...